Επιστρέφει η έκθεση κριτικού κρασιού Ινωτικά 19 με 21 Φεβρουαρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. 36 τα ενοποιεία τα οποία συμμετέχουν, ενώ θα πραγματοποιηθούν και πρέπει να σταθούμε και σε αυτό και 5 πρωτότυπα σεμινάρια. Μία έκθεση αφιερωμένη και στον ενόφυλο και στο ενόφυλο κοινό και απ' την άλλη βέβαια και στους επαγγελματίες. Πάμε να ξεκινήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Νίκο Μιλιαράκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΔΣ, του Δικτύου Ινοποιών στο νομό Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Μιλιαράκη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα και από μένα. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, και χαρούμενοι που επανερχόμαστε σε συνηθισμένες δραστηριότητες και αγαπημένες δραστηριότητες. Λοιπόν, η έκθεση συμπληρώνει 14 χρόνια, σωστά, από τη μία, και από την άλλη το Wines of Crete 15 χρόνια. Ακριβώς. Είναι η ημερομηνία γενεθλίων η συγκεκριμένη. 15 χρόνια γιορτάζουμε που ασχολούμαστε με τον κριτικό αμπελώνα από κοινού, ναι, σαν μία γροθιά, και προσπαθώντας να αναδείξουμε όλα αυτά τα ιδιαίτερα και πολύ υψηλού επίπεδου χαρακτηριστικά τα οποία μας χαρακτηρίζουν. Κύριε Μιλιαράκη, κακά τα ψέματα, μία έκθεση η οποία έχει καταστεί ως ένας θεσμός για το κριτικό κρασί, για τον κριτικό αμπελώνα. Ξέρετε, μία από τις δραστηριότητες, ένας από τους στόχους αυτής της συλλογικής προσπάθειας ήταν ακριβώς να δοθεί ένα ραντεβού όπου θα μπορούσε το ενόφυλο κοινό και οι επαγγελματίες να έρθουν σε επικοινωνία με τους παραγωγούς μέσα σε ένα διήμερο, τριήμερο, μία γιορτή για το κριτικό κρασί, και φυσικά έχοντας και μία εμπορική σκέψη πίσω από όλη αυτή τη δράση, αλλά προσπαθώντας παράλληλα να δείξουμε τι παράγει το νησί, ποια είναι η φιλοσοφία του κάθε ηνοποιού, όλο αυτό το μείγμα των χαρακτηριστικών που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Κύριε Μιλιαράκη, αναφορικά τώρα με τη θεματολογία, είπαμε τριήμερο, σωστά, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ηνόφυλο κοινό και επαγγελματίες. Να το αναλύσουμε λίγο. Λοιπόν, ξεκινάμε το Σάββατο το απόγευμα στις 5. Την Κυριακή θα ξεκινήσουμε από τις 11 η ώρα. Και το Σάββατο και την Κυριακή είναι και για το ενόφυλο κοινό, όπως είπαμε, και για τους επαγγελματίες του χώρου. Η Δευτέρα αφιερώνεται μόνο στους επαγγελματίες. Η έκθεση ξεκινάει στις 12 το μεσημέρι, θα κλείσει στις 6 ώρα το απόγευμα, και παράλληλα θα υπάρχουν κάποια σεμινάρια και κάποια ημερίδα η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα το για τον αγροτουρισμό. Για τον ινοτουρισμό. Ινοτουρισμό, σωστά, σε αυτό το μέτωπο, σε αυτό το κλάδο. Άρα, εδώ έχουμε, ας πούμε, δύο βασικούς άξονες. Το ένα είναι λίγο το εκπαιδευτικό, έχοντας ένα σεμινάριο αμπελουργικό την Κυριακή το πρωί. Έχουμε δύο σεμινάρια τα οποία είναι εινογευσίας, και όπου συνδυάζουμε λίγο και αυτό το γενέθλιο των 15 ετών, όπου θα έχουμε στο ένα σεμινάριο τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε κρασιά του 2007, μία σειρά λοιπόν από κριτικά κρασιά της εσοδείας του 7, και το άλλο σεμινάριο θα είναι ένα σεμινάριο το οποίο θα μας ταξιδέψει χρόνο με το χρόνο από το 2007 μέχρι το σήμερα, σε ποικιλίες κόκκινες για την αρχή και από ένα σημείο και μετά μέχρι το σήμερα με την ποικιλία Βυδιανό. Αυτά είναι σεμινάρια ή τέλος πάντων παρεμβάσεις, οι οποίες μπορεί να τις παρακολουθήσει το κοινό κάνοντας εγγραφή στο winesofcrete.gr, διότι εκεί βρίσκονται όλες οι πληροφορίες τις οποίες θα μεταφέρουμε και σήμερα. Ναι. Είναι όμως αρκετές πληροφορίες, οπότε όλα αυτά συνοπτικά και με όλη την καθοδήγηση στο www.winesofcrete.gr. Κλείνουμε με ένα κομμάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ από την αρχή της ίδρυσης και του δικτύου, που λέγεται ινοτουρισμός. Είναι μια δραστηριότητα η οποία έχει αναπτυχθεί αρκετά στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια. Έχουμε προσπαθήσει και εμείς να την υποστηρίξουμε με διάφορες μεθόδους. Γενικότερα είναι μια δραστηριότητα η οποία παγκοσμίως είναι σε πλήρη ανάπτυξη.
Και μπορώ να σας πω ότι και σε εθνικό επίπεδο αυτή τη στιγμή κάνουμε αρκετές ενέργειες, διότι και η Ελλάδα μπορεί να καταστεί ένας εινοτουριστικός προορισμός. Μάλιστα, αυτά, λοιπόν. Αυτά όμως πάνε την αναγνωρισιμότητα του κριτικού κρασιού, οπότε προχωρώντας με τον ένα στόχο που είναι η αναγνώριση του κριτικού κρασιού, προχωράμε και τον άλλο στόχο που είναι ο εινοτουρισμός. Λοιπόν, αναφορικά τώρα με τους επισκέπτες, χρειάζεται να εκπονήσουμε ένα σχέδιο δράσης και κίνησης προκειμένου να περιηγηθούμε στους χώρους και στον χώρο της έκθεσης. Για πείτε μας λίγο. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι η είσοδος στους επισκέπτες είναι αποκλειστικά για εμβολιασμένους και νοσήσαντες. Άρα θα χρειαστούμε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε πολύ σωστά, 36 τα εινοπία τα οποία είναι παρόντα φέτος, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που είχαμε ποτέ αυτά τα 14 χρόνια. Συνεπώς, αρκετά κρασιά, αν υπολογίσουμε ότι κατά μέσο όρο κάθε τραπέζι μπορεί να έχει και 10 ετικέτες, σίγουρα μαζεύονται πάνω από 350 ετικέτες, οι οποίες θα είναι δυνατόν να δοκιμάσει κάποιος ερχόμενος στην έκθεση. Καλό είναι να καταστεί ένα σχέδιο δράσης. Ναι. Συνήθως κάνουμε ένα κύκλο, ξεκινάμε με τα λευκά κρασιά και στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε είτε με τα ροζέ ή τα ροζέ και μετά τα κόκκινα. Αν έχουμε και την πολυτέλεια του χρόνου, ναι, μπορούμε να αφιερώσουμε μία μέρα για τα λευκά και μία μέρα για τα κόκκινα. Και το μήνυμα ποιο είναι βέβαια? Δοκιμάζουμε και δεν πίνουμε. Ακριβώς. Γι' αυτό μιλάω για δοκιμή και γι' αυτό υπάρχουν και τα πτυελοδοχεία και δεν θα πρέπει να νιώθουμε άσχημα όταν τα χρησιμοποιούμε. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δοκιμάζονται και γνωρίζουμε τα κρασιά, αλλή μόνο μας αν πιούμε 360 ετικέτες. Έτσι. Πάντα, το μότο είναι πάντα πίνουμε με μέτρο, ναι, δεν οδηγούμε όταν πίνουμε. Είναι προτιμότερο να πιούμε καλύτερα και να πιούμε λιγότερο. Οπότε πάντα προσοχή σε αυτό το στάδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, ναι, ναι, να σας πω επίσης ότι επειδή μιλάμε για μια έκθεση κριτικού κρασιού, θα έχουμε εινοπία από την περιοχή του Ηρακλείου, θα έχουμε εινοπία από την περιοχή των Χανίων, κάποια εινοπία από Ρέθυμνο και από την ανατολική μεριά, από τη Σιτία. Ένα πλάνο δράσης θα μπορούσε να ήταν και μια δοκιμή κρασιών αναπεριοχή. Το βάζω σαν έναν αστερίσκο έτσι για να το δούμε ίσως και με μια διαφορετική ματιά. Μάλιστα. Να επαναλάβουμε τους τρόπους που μπορεί κάποιος να αντλήσει πληροφορίες για τα εινοτικά. Είναι στο site www.winesofcrete.gr, σωστά, και μέσα από τα social media Wines of Crete. Και στο Instagram και στο Facebook, ναι, και πολύ σημαντικό, απαραίτητη είναι η προεγγραφή. Δυστυχώς, λόγω COVID, βέβαια, οι συνθήκες είναι τέτοιες που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο αριθμός των επισκεπτών πρέπει να είναι ελεγχόμενος. Επομένως, όλοι πρέπει να κάνουν προεγγραφή πριν έρθουν στο ΔΕΚ για να μπουν στην έκθεση. Κύριε Μελιαράκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Συγχαρητήρια για ακόμα μία φορά για αυτόν τον εξαιρετικό θεσμό, την εξαιρετική πρωτοβουλία και τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα είναι εντυπωσιακά, το μόνο σίγουρο. Να σας καλά. Ευχαριστώ εγώ για το χρόνο, για το βήμα και σας περιμένουμε όλους. Θα τα πούμε από κοντά το Σαββατοκύριακο, το μόνο σίγουρο. Θα περιμένω. Ευχαριστώ σας πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά.